παρατεταμένο κύμα καύσωνα με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους. Να σταματήσει η κυβέρνηση να δίνει γενικές οδηγίες και συστάσεις. Να πάρει άμεση απόφαση που να υποχρεώνει την εργοδοσία να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τη θερμική καταπώνηση και να επιβάλλει διακοπή εργασιών στις ώρες αιχμής του καύσωνα. Παρευρίσκονται αντιπροσωπείες από τις διοικήσεις των Συνδικάτων Μετάλλου, Τροφίμων, Επισητισμού, Τουρισμού, ΟΤΑ, Ναυπηγή Αλευσίνας. Δηλώνουμε εδώ και τώρα ότι απαιτούμε μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Πρόσφατα είχαμε άλλον ένα νεκρό συνάδελφο, αυτή τη φορά από καύσωνα. Απαιτούμε εδώ και τώρα λύσεις. Κανείς άλλος νεκρός συνάδελφος στους χώρους δουλειάς. Όλο ένα και κάθε μέρα έχουμε καινούρια περιστατικά, όπου στο βωμό της κερδοφορίας, στην εντατικοποίηση, στο να βγουν οι δουλειές, δεν υπολογίζει η εργοδοσία τίποτα και έχουμε συνέχεια χειρότερα εγκλήματα. Όσον αφορά το κομμάτι της θερμικής καταπώνησης, και από τις διαμαρτυρίες των σωματείων μας την προηγούμενη εβδομάδα και μέσα στο Σαββατοκύριακο και μετά το έγκλημα που έγινε από θερμική καταπώνηση του συναδέλφου στα ναυπηγεία Ελευσίνας και την πίεση που ασκήθηκε αλλά και την εξαγγελία της σημερινής από την Κυριακή της σημερινής παρέμβασης, εχθές έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο και βγήκε μία ακόμη σύσταση γενική προταυτιλωμένους για εφαρμογή μέτρων προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς από θερμική καταπώνηση. Ως σύσταση το περιεχόμενο δεν ήταν κακό, αλλά επειδή το ζούμε πάρα πολλά χρόνια, το πρόβλημα μας ποιο είναι? Ότι δεν έχει τον χαρακτήρα της υποχρεωτικότητας. Και όχι μόνο αυτό, έχει κι άλλο αποτέλεσμα, δεν έχει τον χαρακτήρα της υποχρεωτικότητας, άρα δεν ελέγχεται από πουθενά και όταν κάποιος δεν το τηρεί, δεν έχει καμία επίπτωση. Μετά τη σημερινή συνάντηση τώρα, καταλήξαμε πρώτον ότι θα γίνει και άλλη συνάντηση όσον αφορά τα γενικότερα ζητήματα, τα αιτήματά μας, τα οποία ως βασικά συνδικάτα εδώ, που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, θα κάτσουμε από κοινού, θα τα βάλουμε κάτω και με υπόμνημα θα γίνει νέα συνάντηση αναλυτικά να βάλουμε και το επόμενο διάστημα, έτσι κι αλλιώς έχουμε δεσμευτεί, ότι θα πάρουμε πρωτοβουλίες για να συνεχίσει η πίεση που και το προηγούμενο διάστημα είχαμε για τα μέτρα προστασίας χώρου δουλειάς όπου γίνονται τα εγκλήματα, έχουν μετατραπεί όλα σε μια κοιλάδα ντεμπών, αυτό που λέμε, και στο βωμό του κέρδους τσακίζονται εργαζόμενοι. Πέρα από αυτό, αποσπάσαμε δέσμευση και θα το παρακολουθήσουμε τις επόμενες ώρες, ότι αυτό που βγήκε χθες ως σύσταση, τις επόμενες ώρες θα βγει με υπουργική απόφαση και θα έχει τον χαρακτήρα της υποχρεωτικότητας. Πρέπει αμέσως να αξιοποιήσουμε, καταρχάς αν το υλοποιήσουν και δεν είναι ψέμα, δεν είναι κοροϊδία, να το παρακολουθήσουμε. Αλλά αν βγει η υπουργική απόφαση, πρέπει αμέσως τα συνδικάτα να ενεργοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς να παρέμβουμε σε κάθε χώρο δουλειάς και όπου δεν εφαρμόζεται με καταγγελίες άμεσες και απέτηση να εφαρμοστεί. Γιατί και στο παρελθόν έχουμε δει υπουργικές αποφάσεις, αλλά η εργοδοσία προκειμένου να οικονομήσει δεν κολλώνει. Έτσι, αλλιώς δεν θα είχαμε όλα αυτά που συζητάμε. Αν δεν κινηθούν και δεν παρέμβουν τα συνδικάτα, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Έτσι, άρα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και στην πρώτη γραμμή αυτές τις μέρες, στο πλευρό των συναδέλφων, να τους καλούμε να καταγγείλουν, να μπουν μπροστά εργαζόμενοι για να υλοποιηθεί μαζί με τα δέλτα σύγματα των σωματείων, να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα.